Τις θέσεις του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού για τις ευρωεκλογές παρουσίασε το βράδυ του Σαββάτου σε εκδήλωση στα Χανιά ο πρόεδρος του κόμματος Γιώργος Καρατζαφέρης. Ο κύριος Καρατζαφέρης έκανε λόγο για μια κρίσιμη εκλογική μάχη που θα κρίνει το μέλλον και τη φυσιογνωμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το διακύβευμα των εκλογών είναι τεράστιο. Σε ποια Ευρώπη θα αναζήσουμε, σε μια γερμανική Ευρώπη όπου όλα ελέγχονται από την κυρία Μέρκελ ή σε μια Ευρώπη των εθνών που υποστηρίζουμε εμείς οι ευρωσκεπτικιστές και μιλάει για μια ισότιμη ομάδα κρατών που συνεργάζονται σε επιμέρους θέματα. Προσπαθούμε προς αυτή την κατεύθυνση και ελπίζουμε ότι θα το πετύχουμε. Ο κύριος Καρατζαφιέρης εμφανίστηκε αισιόδοξος για τα ποσοστά του λαού στις κάλπες των επικείμενων ευρωεκλογών. Ο στόχος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού είναι να κάνει για άλλη μια φορά αισθητή την παρουσία του, όπως την έκανε και το 2004 και το 2009. Ελπίζουμε θα συνεχίσουμε τις πολύ καλές επιδόσεις που είχαμε αυτές τις 2 πενταετίες. Διδάξαμε τον πατριωτισμό στην Ελλάδα, φέραμε μια λέξη στο λεξιλόγιο που είχε απαγορευτεί και σήμερα ατενίζουμε το αύριο χωρίς τις επιβαρύσεις του χθες. Τέλος, ο πρόεδρος του λαός ρωτήθηκε για τον Άδωνη Γεωργιάδη και την πορεία του ως Υπουργός Υγείας. Θα κάνατε ποτέ τον Άδωνη Γεωργιάδη Υπουργό Υγείας? Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, πολύ φοβούμαι ότι εξευτέλισε την προσωπικότητά του. Στενοχωριόμαι πράγματι κάθε μέρα να τον φωνάζουν γελίο, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, του Πειραιά κτλ. Δεν του άξιζε αυτό το πράγμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, καμιά φορά συμβαίνει.